Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Ζαρούνα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Βεβαίως, το τι μπορεί να σημαίνει η εξόντωση του Μπιν Λάντεν αναλύθηκε αυτές τις δύο ημέρες από την ημέρα που ανακοινώθηκε η επιχείρηση των ΗΠΑ μέχρι τώρα αρκετά. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν η Αλ-Κάιντα, της οποίας υπήρξε επικεφαλής, θα συνεχίσει να υφίσταται με τη μορφή που τουλάχιστον την ξέραμε μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, η Αλ-Κάιντα, καταρχήν για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, είναι μια οργάνωση καπέλο, μια οργάνωση, εξάλλου και το ίδιο το όνομά της μεταφράζεται ως database, ως βάση δεδομένων, δηλαδή ήταν ένα συντονιστικό όργανο, ένας κατάλογος διαφόρων μαχητών που είχαν πάει παλαιότερα και πολέμησαν στο Αφγανιστάν ενάντια στην κατοχή τότε από τους Σοβιετικούς, και από εκεί και πέρα χρησιμοποιήθηκαν, ενεργοποιήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από τον Μπιν Λάντεν για να καταφέρει να ολοκληρώσει τους στόχους που είχε ο ίδιος θέσει, δηλαδή την εκδίωξη των Αμερικανών και των Δυτικών από τον μουσουλμανικό κόσμο και την αναβίωση του Χαλιφάτου. Αυτή η οργάνωση, δηλαδή η πολύ χαλαρή, είχε μια αλφαδομή πρώτα, η οποία της επέτρεπε να συλλέγει πληροφορίες, να ενεργοποιεί ανθρώπους και να τους βάζει να κάνουν ενέργειες μεγάλου μεγέθους, όπως τα χτυπήματα στην Κένια, τα γνωστά χτυπήματα στον Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον ή στο Λονδίνο και στην Ισπανία. Αυτό το πράγμα όμως, κάτω από την πίεση των Αμερικανών, έχει από καιρό περιοριστεί στο ελάχιστο. Μιλάμε ότι από το 2005 και έντεν δεν υπήρξαν τέτοιου είδους πλήγματα. Αρκετά από τα στελέχη της που υπήρχαν είτε στο Αφγανιστάν είτε και στο Παγιστάν έχουν εξοντωθεί με την χρήση αυτών των μη επανδρομένων αεροσκαφών και των πυράβλων τα οποία διαθέτουν, με αυτά τα από απόσταση δολοφονίες. Έχει μειωθεί το στελεχικό της δυναμικού και κατά συνέπεια ήταν αναμενόμενη και η μη δραστηριότητα την οποία παρατηρούμε τα τελευταία 6 χρόνια. Κύριε Ζαρούνα, υπάρχει εκτίμηση ότι στη νέα της μορφή η Αλ-Κάιντα χρησιμοποιεί λίγο τη λογική του franchising. Ακούγεται αυτή η εκτίμηση, ότι δηλαδή έχουν δημιουργηθεί πολλές μικρές οργανώσεις τώρα στον κόσμο, οι οποίες χρησιμοποιούν το όνομα και την επικαλούνται, αν θέλετε, την ιδιότητα της Αλ-Κάιντα, θα μπορούσε να πει κάποιος, την ταυτότητα της Αλ-Κάιντα. Πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι αυτές οι οργανώσεις σήμερα? Ναι, ακριβώς ο κίνδυνος, με προλάβατε, ο κίνδυνος είναι από αυτές τις οργανώσεις που δεν έχουν καμία οργανωτική σύνδεση με τον κεντρικό κορμό, είτε με τον Μπιν Λάντεν είτε τώρα με τον Αλ-Τζαουάχρι που ήταν δίπλα από τον Μπιν Λάντεν. Αυτές λειτουργούν χρησιμοποιώντας το τιμημένο σε εισαγωγικά όνομα, το δοξασμένο για σκοπούς των τζιχαντιστών όνομα, και με πρότυπο τις δικές τους ενέργειες προσπαθούν και αυτοί να καταφέρουν χτυπήματα στη χώρα τους. Όμως αυτή είναι η βασική διαφορά, στη χώρα τους, ενώ η Αλ-Κάιντα μας είχε συνηθίσει με ένα διεθνές δίκτυο, αυτοί δεν έχουν αυτό το διεθνές. Και με χτυπήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες τις ίδιες και τη Δυτική Ευρώπη, ενώ αυτές περιορίζονται, οι επιδράσεις τους περιορίζονται Αραβική Χερσόνησο, στη Βόρεια Αφρική κτλ. Είναι εκεί που θα δούμε κάποια δραστηριοποίηση, που ούτως ή άλλως υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει, ενώ ένα μέτριο βαθμό. Αυτές όμως έχουν εξουδετερωθεί πολιτικά από τα γεγονότα που παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες στον αραβικό κόσμο. Κύριε Ζαρούνα, υπάρχει σήμερα ηγέτης της Αλ-Κάιντα? Ο Αλ-Τζαουάχρι δηλαδή μπορεί ουσιαστικά να ελέγξει αυτό το μηχανισμό, όποιο μηχανισμό έχει μείνει? Πιστεύω ότι αυτός που καταρχήν ούτε ο ίδιος ο Μπιν Λάντεν δεν έλεγχε είτε τον άμεσα κοντινό του μηχανισμό, είτε αυτό τον ευρύτερο με την λογική αυτών των αυτόνομων Αλ-Κάιντα που υπάρχουν ανά τον κόσμο, ειδικότερα στις μουσουλμανικές χώρες. Εκείνο που σήμερα είναι δύσκολο, ακόμα και ο Αλ-Τζαουάχρι, εάν προσπαθήσει να αναλάβει ένα ρόλο Μπιν Λάντεν, είναι πολύ δύσκολο εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκεται για αυτούς υπό καταδίωξη. Και με δεδομένο επίσης ότι οι Αμερικανοί έχουν εξασφαλίσει σημαντικές πληροφορίες από τα όσα έχουν βρει στη βίλα στην οποία εκτέλεσαν τον Μπιν Λάντεν,
τουλάχιστον τους επόμενους μήνες θα βλέπουμε τον... δεν θα βλέπουμε καθόλου τον Αλ-Ζαουάχρι, ούτε καν ανακοίνωση μέχρι στιγμής δεν έχει βγει από την πλευρά του, γιατί οποιαδήποτε απόπειρα ακόμα και ανακοίνωσης θα δημιουργήσει κινδύνους για να βρεθούν στοιχεία και να συλληφθεί ή εκτελεστεί και ο ίδιος. Κατά συνέπεια η πρακτική δυνατότητα διαδοχής σε εισαγωγικά του Μπιν Λάντεν από τον Ζαουάχρι νομίζω είναι πολύ περιορισμένη. Αντίθετα θα δούμε ανθρώπους που στην πράξη ήδη έχουν αποκτήσει μια φήμη ανάλογη, και αυτός για παράδειγμα είναι ο ηγέτης της Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο, ο Αλ Αουλακί, ο οποίος ονομάζεται και Μπιν Λάντεν του διαδικτύου εξαιτίας της δραστηριοποίησής του και των ικανοτήτων που το χαρακτηρίζουν στη διάδοση των ιδεών μέσα από το διαδίκτυο. Τέτοιοι άνθρωποι θα, νομίζω θα πάρουν ένα μέρος στην πράξη από αυτό που ήταν, δηλαδή την εμβληματική μορφή που ήταν ο Μπιν Λάντεν, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να αντιστοιχίσουν σε αυτή τη μορφή. Κύριε Ζαρούνα, μιλώντας για την εκτέλεση του Μπιν Λάντεν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πτυχή εδώ και 24 ώρα από τότε που ανακοινώθηκε η εκτέλεσή του. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια έτσι για να παρουσιαστεί η στιγμή εκείνη της εκτέλεσης και το ότι αντιστάθηκε, λένε σήμερα, μας είπαν, δεν ήταν όπλος, αλλά αντιστάθηκε στη σύλληψη και γι' αυτό εκτελέστηκε. Πόσο δύσκολο θα ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή πόσο προβληματικό, πόσο μεγάλο πρόβλημα θα τους δημιουργούσε η σύλληψη του ενδεχομένως, διότι από ό,τι φαίνεται μπορούσαν κάλλιστα να τον είχαν συλλάβει, αλλά επέλεξαν να τον εκτελέσουν. Μήπως είναι ακριβώς γιατί θα δημιουργούσαν ένα τεράστιο πρόβλημα οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες στον εαυτό τους εάν το συλλάμβανε? Θα συμφωνήσω μαζί σας με την εκτίμηση ότι είχαν την επιλογή να τον συλλάβουν και δεν το έπραξαν. Και δεν το έπραξαν γιατί δεν τους ήταν χρήσιμος ζωντανός. Πιστεύω ότι πολιτικά ήταν χρήσιμος νεκρός παρά ζωντανός, γι' αυτό και τον εκτέλεσαν. Εάν δεν τον εκτελούσαν θα είχαν αρκετά πράγματα να αντιμετωπίσουν, αλλά το κυριότερο ήταν θα του έδιναν ξανά φωνή και ξανά βήμα από το οποίο να μιλάει, να καταγγέλει, να διαδίδει τις ιδέες του. Ενδεχομένως και βάσει σε άλλους εξτρεμιστές για να διεκδικούν διάφορα με αίτημα μπορεί και την απελευθέρωσή του ή να διενεργούν επιθέσεις ή... Δίκαια. Αν ζητούσε αυτό το πράγμα μια δίκη, στη δίκαια δίκη θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τις ιδέες του. Αυτό θα έκανε. Ανεξαρτήτως ότι στο τέλος της μέρας πάλι πιθανώς να εκτελεί το. Mm-hmm. Αυτό όμως θα ήταν ένα βήμα για διάδοση των ιδεών του, για να δώσει έμπνευση σε νέους Ισλαμιστές να θυσιάζονται για τους αντίστοιχες ιδέες και σκοπούς. Οπότε δεν ήθελαν να δώσουν αυτό το πράγμα και αυτή τη δυνατότητα στον Μπιν Λάντεν. Μάλιστα. Κύριε Ζαρούνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.